Έχοντα την ατζέντα του στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, στον τουρισμό, τι εξαντλητικέ ώρε αλλά και τι συνθήκε εργασία, σε εκλογέ προχωρά το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ιρακλείου. Ηρακλείου. Ποιο λοιπόν ο λόγο ένα ξενοδοχό να δουλεύει έξι μήνε το χρόνο για να ζήσει δώδεκα μήνε. Πραγματικά η κυβέρνηση πρέπει να το δει πολύ σοβαρά το πρόβλημα της εποχικής απασχόλησης. Η εποχικής απασχόλησης είναι από μόνη της μια εργασία ασφαλής και πρέπει να έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου εχθές, πραγματοποιήθηκε εκλογο απολογιστική συνέλευση και εκλογή εφορευτικής επιτροπής, ενώ υπερψηφίστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, με τους ξενοδοχοϊπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά δίνοντας την ψήφο τους. Τα προβλήματα είναι πολλά. Δυστυχώ, κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα. Δεν είναι μόνο οι 80.000 κενέ θέσει εργασία που ταλανίζουν τον κλάδο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο οι 12, 13, 14 ώρε δουλειά την ημέρα, 7 μέρε την εβδομάδα. Δεν είναι μόνο οι σερβιτόροι που μετατρέπονται σε ψαραντουφεγκάδε στη Ρόδο. Οι μάγειρε που καίγονται με λάδια και του βάζουν στα ψυγεία. Οι εργαζόμενοι που ξυλοκοπούνται γιατί ζητάνε τα ρεπό και τα δουλευμένα του. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα σε συνδυασμό με την παντελή εκατάληψη που νιώθουμε από την πολιτεία. Η επαναφορά τη χρονική ισχύω του Ταμείου Ανεργία στου πέντε μήνε. Και η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ καθώ και η πιστή εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασία είναι το μόνο αντίδοτο για να επανέλθει ο κλάδο σε μια κανονικότητα. Όλα τα προβλήματα του κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο με την τροχιά των εκλογών να είναι μονόδρομο. Οι αρμόδιοι, στην προσπάθειά του να κάνουν ξανά την τουριστική βιομηχανία τη χώρα μία από τι πρώτε επιλογέ επαγγελματική αποκατάσταση, θέτουν τον πύχη ψηλά με σκοπό τα αιτήματά του να γίνουν πράξη. Διαπιστώνουμε χρόνο με το χρόνο που βγαίνει μια σειρά στη σύνταξη ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία στον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται να πιάσουν για πρώτη φορά δουλειά υπάρχουν ελλείψει. Τρομερέ. Τρομερές, με αποτέλεσμα και αυτοί που έχουν παραμείνει μέσα να υπάρχει εντατικοποίηση εργασίας. Στα πλαίσια συζήτησης των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο, ο κύριος Χότζογλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη πτώχευση της τουριστικής εταιρείας FTI, θέτοντας ως προτεραιότητα την στήριξη των εργαζομένων. Θα πρέπει και εδώ η πολιτεία του Υπουργείου Εργασία να παρέμβει, Ούτω ώστε να γίνει ομαλά η μετάβαση των συνανθρώπων μα σε μια νέα εργασιακή συνθήκη. Δεν μπορεί επειδή ένας επιχειρηματίας ή ένας όμιλος ή μια επιχείρηση ε, βαράει κανόνι να χάνονται θέσεις εργασίας, να χάνονται ζωές εντός εισαγωγικών. Ε, θα πρέπει λοιπόν η πανέμβαση να είναι άμεση, να στηριχθούν για όσο διάστημα δεν έχουν απασχόληση και από εκεί και μετά να πάρουν όλο το δρόμο τους.